αρχίζεσαι για τη Μαντάμ Φικαρό, για το εξώφυλλο της Μαντάμ Φικαρό, μαζί με τα παιδιά σου, σε μια πολύ όμορφη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Έτσι, ποιες αναμνήσεις σου ξυπνούν τα Χριστούγεννα? Μου θυμίζουν για μένα τα δικά μου παιδιά τη δική μου παιδική ηλικία, πως την περνούσα με τους γονείς μου και τον αδερφό μου, έτσι, μαζεμένοι στο σπίτι, με τα δώρα μας, το περιμένουμε τον Άγιο Βασίλη με ανυπομονησία. Φαντάζομαι όλα τα παιδιά αυτόν κάνουν. Γενικά τα Χριστούγεννα είναι η οικογένεια, η ζεστασιά του σπιτιού, τον τζάκιν, οι μυρωδιές της κανέλας, τα μελομακάρονα και οι φωνές των παιδιών με την ανυπομονησία για τα δώρα των Χριστουγέννων. Φαντάζομαι τώρα που έχεις δικά σου παιδιά, με τέσσερα παιδιά, η ρουτίνα σας, εισαγωγικά, η όμορφη ρουτίνα των γιορτών πρέπει να έχει αλλάξει, έτσι. Τι σας αρέσει να κάνετε? Γενικά μας αρέσει να περνάμε τις ώρες μας μαζί, δηλαδή είμαστε και τα Χριστούγεννα και την παραμονή της προχρονιάς μαζί, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε μαζί με τα παιδιά, γιατί θέλουμε να περνάμε μαζί τους το χρόνο μας αυτές τις μέρες. Το βράδυ συνήθως της παραμονής των Χριστουγέννων μαζευόμαστε στο σπίτι της πεθεράς μου, περνάμε οικογενειακά. Τις 25 μέχρι να έρθουμε σπίτι, αφού έρχεται ο Άγιος Βασίλης, ανοίγουμε δώρα και μένουμε στο σπίτι μας και απολαμβάνουμε τα παιδιά και τα παιδιά απολαμβάνουν τα δώρα τους. Με ένα σύζυγο τόσο πολύ άσχολη, φαντάζομαι έτσι είναι και μια ευκαιρία να βρεθεί όλη η οικογένεια μαζί αυτές τις μέρες. Ναι. Είναι έτσι κάτι διαφορετικό που από όσων είμαστε συνηθισμένοι. Είμαστε όλοι μαζί για 2-3 μέρες, περνάμε όλη τη μέρα μαζί, δηλαδή να περπατήσουμε, πάμε μια βόλτα, εκδρομή, αλλά είμαστε μαζί. Από τα δικά σου έτσι, παιδικά χρόνια, έχεις κάποια ανάμνηση χριστουγεννιάτικη που σου έχει μείνει έντονα στο μυαλό? Θυμάμαι πολύ έντονα κάποια Χριστούγεννα που άργησε ο Άγιος Βασίλης, γιατί εμείς είχαμε συνηθίσει να έρχεται ο Άγιος Βασίλης, αλλά κάπου άργησε ο Άγιος Βασίλης και τον περιμέναμε. Και εγώ κοιμήθηκα μέχρι να έρθει ο Άγιος Βασίλης. Οπότε ήρθε, έφυγε, και όταν ξύπνησα και αντιλήφθηκα ότι δεν ήταν, δεν είχε έρθει, δεν τον είδα, έκλαιγα για πολλές μέρες. Με τελειώνοντα, θέλετε να δώσω και μια ευχή για τα Χριστούγεννα, για τις μέρες αυτές που έτσι έχουν μια ιδιαίτερη χαρά για τον καθένα. Εύχομαι σε όλον τον κόσμο που μας ακούει, που μας βλέπει, καλά Χριστούγεννα, να περάσουν όμορφα με τις οικογένειες τους και υγεία πάνω απ' όλα. Και κάτι τελευταίο, πώς πέρασες τη φωτογράφηση της Μαντάμ Φικαρό? Εξαιρετικά, όχι, να έρχεστε πιο συχνά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.